Τσίπρας δεν μπορούσε να είναι εδώ μαζί μας. Μας έχει στείλει ένα βίντεο χαιρετισμό. Παρακαλούμε το control με το βίντεο μήνυμα του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ. Είναι πάντα χαρά μου να απευθύνομαι στη συνέλευση του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Δυστυχώς φέτος δεν κατέστη δυνατόν να είμαι από κοντά διαζώσεις. Αλλά θα προσπαθήσω, έστω και με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα, και όσο πιο επιγραμματικά μπορώ να καταθέσω σε εσάς τις σκέψεις μου. Βιώνουμε μια περίοδο αλλεπάλληλων κρίσεων και αστάθειας. Μετά την πανδημική κρίση, η ρωσική εισβολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή και πληθωριστική κρίση έχουν επιφέρει τρομακτικές συνέπειες και ανακατατάξεις τόσο γεωπολιτικές, όσο όμως και οικονομικές, που επηρεάζουν τη ζωή και την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Η ανασφάλεια, η αύξηση των ανισοτήτων και η πληθωριστική κρίση επιφέρουν με τη σειρά τους κοινωνικές εντάσεις και πολιτική αστάθεια. Ο ακραίος δεξιός λαϊκισμός και ο εθνικισμός βρίσκουν έδαφος ξανά. Για πρώτη φορά και σε κυβερνητικό επίπεδο. Πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το Brexit στη Βρετανία, την ένταση και το διχαστικό τοπίο στις ΗΠΑ, είδαμε την ακροδεξιά να κερδίζει την κυβερνητική εξουσία στην Ιταλία και τη Σουηδία, κρίσιμες ευρωπαϊκές χώρες, και να καραδοκεί στη Γαλλία. Σε αυτό το ασταθές πλαίσιο, δεν χρειαζόμαστε εύκολα και φανταχτερά λόγια, αλλά προοδευτικές και σύγχρονες λύσεις που θα διασφαλίζουν τόσο την κοινωνική συνοχή, όσο όμως και το υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, ώστε να εξασφαλίσουμε βιώσιμες επενδύσεις και δίκαιη συμπεριληπτική ανάπτυξη. Και κυρίως χρειαζόμαστε θεσμική υπευθυνότητα, σεβασμό στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος, γιατί σε καμιά δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική και οικονομική σταθερότητα δίχως σεβασμό στο κράτος δικαίου και στους δημοκρατικούς κανόνες. Η Ελλάδα το 19 βγήκε από την οικονομική κρίση και τα μνημονιακά προγράμματα, προέβη σε ρύθμιση του χρέους της, αναβάθμισε τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ και έλυσε ένα χρόνιο εθνικό πρόβλημα με τη Βόρεια Μακεδονία, δίνοντας νέα προοπτική στα Βαλκάνια και αφήνοντας πίσω της μια εποχή κρίσης και εσωστρέφειας. Όλα αυτά δεν τα πετύχαμε κοιτάζοντας πίσω, ούτε με αιμονή σε ιδεολειψίες. Τα πετύχαμε βάζοντας μπροστά το πατριωτικό συμφέρον και αψηφώντας το πολιτικό κόστος. Απέναντι στις σημερινές προκλήσεις, η Ελλάδα θα πρέπει και πάλι να κοιτάξει μπροστά. Να ισχυροποιήσει τη θέση της στο διεθνή οικονομικό καταμερισμό με βιώσιμο και διατηρήσιμο τρόπο, όχι με βάση το παλιό παραγωγικό μοντέλο που χρεοκόπησε, ούτε με επικοινωνία για να κρυφτούν τα προβλήματα, αλλά με σύγχρονες προοδευτικές απαντήσεις που θα διασφαλίζουν τη δίκαιη ανάπτυξη, αλλά και την κοινωνική συνοχή, την θωράκιση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου. Με μεγάλα τμήματα της κοινωνίας να αισθάνονται αποκλεισμένα από τα ωφέλη της ανάπτυξης. Με την πλειοψηφία των πολιτών να νιώθει ότι δεν αντιμετωπίζεται με ισότιμους όρους από τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς, σε σχέση με κάποιους ισχυρούς. Με την πολιτική της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων να έχει αποτύχει. Με τις πραγματικές απώλειες της αγοραστικής δύναμης στα εισοδήματα, μεταξύ 751 και 1100 ευρώ, να αγγίζουν το 14% και να εκτινάζονται στο 40% για τα χαμηλότερα εισοδήματα. Με την Ελλάδα να είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια και να έχει πλέον την πιο ακριβή βενζίνη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το μεγαλύτερο μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης να προσανατολίζεται σε λίγες ισχυρές εταιρείες και όχι στις δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Με το σκάνδαλο τέλος των υποκλοπών να κλονίζει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη δικαιοσύνη, ούτε η οικονομία μπορεί να είναι σταθερή, ούτε το πολιτικό σύστημα αξιόπιστο, ούτε όμως και η δημοκρατία να λειτουργήσει.
Η Ελλάδα σήμερα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ κοινωνική ειρήνη και πολιτική σταθερότητα. Και δυστυχώς ούτε το ένα ούτε το άλλο μπορεί να προσφέρει η σημερινή κυβέρνηση. Η Ελλάδα επίσης χρειάζεται ένα συνεκτικό αναπτυξιακό σχέδιο, όπως αυτό που είχαμε εκπονήσει το 2018 και είχε τύχει ευρύτατης υποστήριξης από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ένα σχέδιο που παντρεύει τη δημοσιονομική ισορροπία με τη στρατηγική παροχής ουσιαστικών κινήτρων για την προσέλκυση σοβαρών επενδύσεων σε τομείς εχμής. Αυτή ήταν η βάση και του μεγάλου ανοίγματος οικονομικής συνεργασίας που είδαμε την περίοδο 17-19 με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους τομείς της ενέργειας, της αμυντικής βιομηχανίας, των ναυπηγείων αλλά και αλλού. Και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η προσέγγιση αυτή άνοιξε το δρόμο για την υλοποίηση τα τελευταία χρόνια και άλλων σημαντικών επενδύσεων, ειδικά στον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών. Και αυτό που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσει η Ελλάδα τις προκλήσεις του σήμερα αλλά και το αύριο είναι η συνέχεια ενός τέτοιου προγράμματος. Διότι για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού απαιτείται ισορροπία σε μέτρα ενίσχυσης των μισθών, διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και αναβάθμισης των υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους, με μείωση του κόστους που επιμερίζεται στους πολίτες. Απαιτείται ελάφρυνση της υψηλής έμεσης φορολογίας και εντατικοποίηση των θεσμικών και ελεκτικών παρεμβάσεων για τη λειτουργία των αγορών. Απαιτούνται στοχευμένες ενισχύσεις των επιχειρήσεων, ουσιαστική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων που θα στηρίζουν επενδύσεις σε ΑΠΕ από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά και αναδιανεμητικά μέτρα που επιστρέφουν τα όποια υπερβολικά κέρδη στην κοινωνία. Κυρίως όμως, όπως είναι πια φανερό σε όλους, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στους θεσμούς, τη δικαιοσύνη, ώστε να ενισχυθεί η ουσιαστική λειτουργία της δημοκρατίας, η λογοδοσία και η διαφάνεια. Πολίτες και επενδυτές πρέπει να αποκτήσουν επιτέλους εμπιστοσύνη σε ένα νέο, σύγχρονο κράτος μακριά από μεγάλα και σκοτεινά συμφέροντα. Αυτό είναι το πλαίσιο για το οποίο θα αγωνιστούμε και το οποίο είμαι πεπισμένος ότι μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά σε μια νέα ουσιαστική όθηση βιώσιμων επενδύσεων και στο πλαίσιο της πολύτιμης ελληνοαμερικανικής οικονομικής μας συνεργασίας. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.